βλέπετε τον Τρίφωνα Σαμαρά έτσι γλυκούλη και χαχανούλη? Γιατί δεν βάζει παιδάκι μου τη σιλικόνη όταν στεγνώσει το μαλλί σου? Μέσα του κρύβει ένα γρίμι. Αν του μιλήσετε για τον απολυμένο Ηλία Ψινάκη, δαγκώνει κιόλας. Με τον Τρίφωνα είχαμε μια διάσταση απόψεων. Να στο θέσω κομψά, λόγω μεγάλης διαφοράς επιπέδων. Απορώ πως υπόθηκε κιόλας όλο αυτό. Η παραγωγή είναι από τις πιο καλές που υπάρχουν, πιστεύω. Τώρα, αν κάποιος έχει προσωπικά με την παραγωγή... Α, δεν έχει να κάνει λοιπόν με το οικονομικό, όπως λέει ο Ηλίας Ψινάκης, υπάρχουν άλλοι. Δεν ξέρω τι έχει ο Ηλίας Ψινάκης. Έλα που δεν ξέρεις. Είναι το πρώτο γύρισμα το Fab Five χωρίς τον Ηλία Ψινάκη. Ο Τρίφωνας Σαμαράς τα λέει χήμα και τσουβαλάτα και κάνει επίθεση στο μάνατζερ. Το Fab είναι από τα πιο ωραία σοου. Ο κόσμος το αποδέχτηκε πάρα πολύ όμορφα. Τα νούμερα. Τα νούμερα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Νομίζω όλο αυτό που είπε ο κύριος Ψινάκης κατέβασε τα νούμερα. Θεριό ανήμερο. Του έκανε τη μούρη κοιμά. Νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε μια ιδέα? Αυτό και μόνο που τα ακούω, μου ανεβαίνει τρίχα στο κεφάλι. Και σου σηκώνεται το αίμα κάγκελο, να φανταστώ. Ο Γιάννης Λάτσης που με υποστήριξε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Είναι ένας άνθρωπος που το χρωστάω πραγματικά. Αυτός απέλησε τον Ηλία. Λες. Γιάννη μου. Πώς σας ήρθε να αρχίσετε το My Time? Και τι να έκανα? Hula hoop, μπαλέτο. Εσύ πώς αισθάνεσαι που παίρνεις μέρος σε μια ιδέα σύμφωνα με τον Ηλία? Κοίταξε, ιδέα δεν το λες. Για τα μπάζα, το λες. Αν και νομίζω ότι ο Ηλίας ιδέα το είπε και εξήγησε γιατί το είπε. Για πες μου να καταλάβω κι εγώ. Προφανώς είχε κάποιες διαφωνίες ή ήθελε να πει τη γνώμη του, προφανώς ήθελε να κάνει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Μάλλον προφανώς έτσι θα το είπε, χωρίς να ξέρω πάλι. Ξεκάθαρος.